centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γεια σου, Χριστό, καλημέρα. Τι γίνεται, Γιάννη? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχει επιπτώσεις και στο δικό σας επάγγελμα των αυτοκινητιστών, γιατί είστε αελεφορία, τουριστικά λεωφορεία, αστικά. Έχει επιπτώσεις αυτή η ιστορία και σε εσάς? Φοβάται ο κόσμος να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τα ταξί επίσης, που είναι ακόμα πιο στενή χώρη. Φοβάται ο κόσμος να μπει, Χρήστο. Ναι. Και θέλω να τους πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον από άποψη των αυτοκινητιστών, τουλάχιστον για το κτέλμα μπορώ να μιλήσω. Και οι οδηγοί κάνουν απολυμάνσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Φαντάζομαι ότι είτε κτέλ είναι είτε αστικό είτε ταξί, τα μέτρα τα παίρνουν. Ναι, σίγουρα. Απλά δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς. Ξέρω για εμάς ότι όλοι οι οδηγοί έχουν προμηθευτεί με αλκοολούχα που καθαρίζουν, με κάτι σπρέι που υπάρχουν στην αγορά, τα οποία περνάνε. Τα μέρη που μας έχουν ενημερώσει εμάς είναι ότι συνήθως είναι στα χερούλια. Ναι. Στις χειρολαβές και σε αυτά τα πράγματα. Στο ύφασμα είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο ιός. Οπότε ξέρω, έχουμε πει όλους ότι θα πάρουν. Άρα στον μπράτσο, από το κάθισμα και τα λοιπά, χερούλια που πιάνεσαι, πόρτες, πόμολα. Ναι, έχουμε κανονίσει με κάποιο συνεργείο να κάνει απονύμαση στους χώρους του στο εκδοτήριο. Α, και θα κάνετε απολύμαση και στον χώρο του εκδοτηρίου. Ναι, βέβαια. Ναι. Οπότε προσπαθεί ο καθένας, εντάξει, έχουμε, ξέρεις, ο καθένας. Άσε που αυτά υπήρχαν από πριν, γιατί καθαρίζαμε, σφουγγαρίζαμε με χλωρίνες, με τέτοια πράγματα. Ήτανε. Σωστά, αλλά Γιάννη, τώρα φαντάζομαι γίνεται πιο έτσι. Γίνεται πιο εντατικό τώρα. Κάθε δρομολόγιο, δηλαδή, για να μας δώσει να καταλάβουμε. Γίνεται ένα δρομολόγιο τώρα. Πάμε, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, πάμε Αθήνα. Ναι, ναι. Στο κάθε δρομολόγιο γίνεται η απολύμανση μετά? Καταρχήν ξεκινάει από πριν. Αχα, ναι. Δηλαδή, κάποιος οδηγός που θα πάει, ας πούμε, εγώ όταν ετοιμάζομαι να πάω δρομολόγιο, περνάω με αυτό το πολυμετό. Το ενόπνευμα, να σου το πω, το αλκοολούχο. Ναι, ναι, περνάω το σκεύασμα, το σκεύασμα. Το ναι, ναι, ναι. Περνάω, κάνω τα μέρη που μας έχουν πει ότι συνήθως είναι. Ναι. Πάμε δρομολόγιο και πριν φύγουμε πάλι δύο πράγματα γίνεται. Πάλι το περνάμε πάλι με ένα πανί, υπάρχουν πανάκια, υπάρχουν σπρέι, υπάρχουν σε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε σε κάθε δρομολόγιο να κάνουμε σφουγγαρίσματα, να καθαρίζουμε μοκέτες, να καθαρίζουμε όλα αυτά. Ναι, ναι. Γίνονται τα πιο βασικά από ό,τι μας έχουν πει. Mm-hmm. Βέβαια, και θα έχετε παρατηρήσει προφανώς ότι όλοι οι πιβάτες έτσι έχουν από τα. Σίγουρα, έχουν βγει ναι, και τα ατομικά σίγουρα. Αυτά τώρα τα μπουκαλάκια που βάζουν. Ναι. Βάζει ο καθένας και απολυμμένα τα χέρια του κυρίως. Ναι. Έχουμε πάρει και προσφοράκι από μια εταιρεία η οποία μας κάνει απολύμαση για όσους θελήσουν και μέσα στα λεωφορεία. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Θα δώσουμε τα χαρτιά, θα δώσουμε τις εντολές και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε. Είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στην Καστοριά? Ναι, ναι, εταιρεία που είχαν μετασχολείται στην Καστοριά και είναι, έχει αυτό, έχει απολυμάσεις. Αυτό είναι ο σκοπός της. Φαντάζομαι ότι αυτό το καιρό θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Ναι, γι' αυτό ίσως. Χρυσές δουλειές. Ακόμα. Τώρα είναι εποχή να κάνουμε, παιδιά, μια εταιρεία, πώς τις λένε αυτές τις εταιρείες, Γιάννη μου. Για απολυμάνσεις. Απολυμάνσεις, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ίσως γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει, επειδή όλοι έχουν πάρει κάποια σειρά, ναι. Η οποία είναι, πρέπει και εμείς να μπούμε στη σειρά μας. Πότε θα είναι σειρά μας για να γίνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι πολλές αυτές οι εταιρείες, λες πώς, δεν ξέρω πώς δραστηριοποιούν. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει όλη η υπόθεση, ήδη δεν είχαν γίνει. Άρα λοιπόν, τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι να προλάβουν, γιατί ο καθένας θέλει μια απολύμανση τώρα. Να δούμε πραγματικά τι γίνεται. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Και ό,τι μπορεί ο καθένας, ο οδηγός, όπως στην Αιγινή, αυτό που γίνεται κάθε μέρα που γινόταν πάντα στα λεωφορεία, εξακολουθεί να γίνεται. Αν μπορείς όμως, επειδή είπες στην αρχή, Γιάννη, να κλείσουμε λίγο με αυτό, να πεις ότι ο κόσμος φοβάται, λες, είπες να μπει, έχει αυτό το φόβο και τα λοιπά, είναι η κλειστή χώρη. Θέλω να μας πεις λοιπόν, εάν έχετε υπολογίσει ίσως όλο αυτό το διάστημα που, κυρίως μετά την Ιταλία που έχουμε τα κρούσματα και στην Ελλάδα, αν πραγματικά έχουμε σε ποσοστά μείωση το επιβατικού κοινού. Πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Βέβαια, ναι. Δηλαδή, πια στα λεωφορεία μπαίνουν οι μισοί από ό,τι έμπαιναν πριν από αυτή την ιστορία. Ναι. Απίστευτο, Απίστευτο, παιδιά. Ναι, έτσι δηλαδή είναι κάποια δρομολόγια τα οποία ήταν πάντα γεμάτα, γιατί ας πούμε το εξπρέσι του ταχύδρομολόγιο που είχαμε. Ναι. Είχε κόσμο, είχε 15, 20, 25 άτομα και ας πούμε το χρεσινό που ξέρω έφυγε με 4. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή φοβάται ο κόσμος να μπει σε κλειστό χώρο, κλειστό μεταφορικό μέσο. Ναι, απλά αυτό θέλω να πω εγώ, ότι επειδή ο κόσμος δεν είναι όπως είναι συνήθως τα αστικά, να έχουν μια χωρητικότητα 100 ατόμων. Μπράβο, που ένας αναπνέει την ανάσα του άλλου. Ναι. Και γίνονται
και εξαέρωση υπάρχει στο αυτοκίνητο. Ναι. Και γίνονται οι καθαρισμοί και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος να μπει στο λεωφορείο. Θεωρείς λοιπόν ότι με τα μέτρα που λαμβάνετε εσείς ναι. αυτοκινητιστές, συν ναι, το γεγονός ότι. Δεν είχαμε το πρόβλημα. Ναι. Ότι είναι δηλαδή λάθος αυτή τη στιγμή που δεν μπαίνουν μέσα. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι, σου λέω, εμείς καταρχήν θα είχαμε πρώτοι εμείς το πρόβλημα. Γιατί ένας επιβάτης μπορεί να μπει και να μην ξαναμπεί την ίδια μέρα ή σε κάποιο άλλο μέσα μαζί. Γιάννη, πάρα. Να ρωτήσω. Εμείς είμαστε μόνιμο όμως. Ναι. Γίνεται και για δικιά μας υγιεινή και για τον κόσμο. Παρεπιπτόντως, τώρα να πούμε και το εξής. Επειδή το ΚΤΕΛ δραστηριοποιείται και στον τουριστικό τομέα, δηλαδή κάντε και τις τουριστικές σας εκδρομές. Ναι, 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 όλο. Πιστεύεις ότι αυτό θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο την ιστορία και τον τουρισμό, δηλαδή? Ναι, πιστεύω, ναι. Και ναι. η απαγόρευση ναι, και των σχολικών εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων και ναι, των συλλόγων ναι, που μετακινούσατε κόσμο, θα έχετε κι εσείς τεράστια ναι. οικονομική ναι. ζημιά, ε. Ναι, αυτό είναι το θέμα, είναι ότι ο κόσμος φοβάται. Ναι. Καλό είναι να λαμβάνεις τα μέτρα σου, αυτά όπως λένε και ανακοινώνουν για προσωπική υγιεινή κτλ. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάπου φούσκωσαν λίγο τα πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ελπίζω όλο αυτό το κακό να τελειώσει πολύ σύντομα. Είναι εκπληκτικό αυτό που μας είπες. 50% ναι. κάτω η κίνηση ναι, ναι. λόγω του φόβου του κορονοϊού στα, ναι, ναι. στα λεωφορεία ναι. και στα ΚΤΕΛ. Φοβάται ο κόσμος, ναι. Απλά σου λέω πάλι, σου τονίζω ότι φροντίζουμε ούτως ώστε όλες αυτές οι απολυμάνσεις και όλα αυτά να γίνονται σε καθημερινή βάση πριν και μετά τα δρομολόγια. Πριν και μετά τα δρομολόγια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.